Ειδοποιητήρια για το τσουκτερά πρόστιμα έχουν ήδη φτάσει σε πολλούς κατοίκους στην Αθήνα από τις κατατόπους εφορίες, οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, ο αριθμός των οποίων, σύμφωνα με ασφαλιστικούς πράκτορες σε όλη την Ελλάδα, αγγίζει το 1 εκατομμύριο. Η μεγάλη αύξηση των ανασφάλιστων οχημάτων και η έλλειψη ρευστού των ασφαλιστικών εταιριών ήταν αυτή που οδήγησε το Υπουργείο Οικονομικών να θέσει σε ισχύ το νόμο που έχει ψηφιστεί πριν από 2 περίπου χρόνια. Το μόνο σίγουρο, όπως εξήγησαν ασφαλιστικοί πράκτορες, είναι πως τα ειδοποιητήρια θα τα παραλάβουν όλοι όσοι έχουν ανασφάλιστα τα οχήματά τους, είτε αυτό κυκλοφορεί στο δρόμο, είτε είναι κλειδωμένο σε κάποιο γκαράζ. Αυτό που ξέραμε ότι ήταν γύρω σε 600.000, αλλά οι τελευταίες διασταυρώσεις δείχνουν ότι έχει περάσει 800.000. Πλησιάζει το 1 εκατομμύριο. Και όσο προχωράει η διασταύρωση, αυξάνεται και ο αριθμός. Τι πρέπει να γνωρίζουν πλέον οι οδηγοί των ανασφάλιστων οχημάτων? Ότι σε περίπτωση που γίνει τροχαίο και είναι ανασφάλιση, το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ, συν ποινές έτσι, στο δικαστήριο, αυταπαγγέλτος, έτσι, από την αστυνομία. Και θα του έρθει ειδοποιητήριο μέχρι τέλος Φλεβάρι. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε και εμείς από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών. Από την εφορία. Έτσι. Θα έρθει ειδοποιητήριο από την εφορία, γιατί από εκεί γίνεται η διασταύρωση, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος που έχουμε με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών. Εντός 8 ημερών θα πληρωθεί πρόστιμο 250 ευρώ και πρέπει να προσκομίσει ότι έχει γίνει ασφάλιση του οχήματος. Βασικά ήταν αναγκαίο. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, για να μην πω χρόνια. Γιατί ίσως είμαστε οι μοναδικοί στον κόσμο που κυκλοφορούμε ανασφάλιστοι, μεγάλο ποσοστό. Από ό,τι έχω ακούσει, είναι 1 εκατομμύριο οχήματα αυτή τη στιγμή τα οποία είναι ανασφάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχει και κοινωνική προέκταση αυτό, γιατί όσοι ασφαλίζονται, δεν είναι δίκαιο να ασφαλίζονται και να κυκλοφορούν στους δρόμους και να κινδυνεύουν από τον κάθε ανεύθυνο. Λέω ανεύθυνος, μπορεί και να μην είναι ανεύθυνοι και να μην έχουν, αλλά τη στιγμή που δεν έχουν, θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους διαφορετικά και όχι να κυκλοφορούν έξω στην κοινωνία χωρίς ασφάλεια. Γιατί αν χτυπήσει εσένα, εμένα, η οποία έχω ασφάλεια, θα τραβηχτώ άσχημα. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει το επικουρικό, αλλά το επικουρικό αυτή τη στιγμή είναι αδυνατή και έχει προβλήματα. Έχουμε ήδη αποζημιώσεις που περιμένουμε εδώ και 2 χρόνια και δεν έχουν βγει ακόμα. Όπως αναφέρουν, από τη στιγμή που υπάρχουν πινακίδες, θεωρείται πως πρέπει να υπάρχει και ασφάλιση. Οι ασφαλιστές τονίζουν ότι βάσει του νέου νόμου τα πρόστιμα που αναμένεται να επιβληθούν θα είναι αρκετά τσουχτερά και θα αφορούν το ποσό των 250 ευρώ για όλα τα ανασφάλιστα οχήματα, τα οποία αν δεν ασφαλιστούν σε διάστημα 8 ημερών από την ημέρα παραλαβής του ειδοποιητηρίου, τότε το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται σε 250 ευρώ για δίκυκλο, 500 ευρώ για γιοταχή επιβατικό και 1.000 ευρώ για φορτηγό λεωφορείο Ινταλίκα. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και λειτουργεί τις τελευταίες μέρες, δηλαδή έρχεται κόσμος και ασφαλίζει οχήματα τα οποία τα έχει ανασφάλιστα μέχρι στιγμής. Βέβαια, να κάνουμε κατανοητό πως κανείς δεν θέλει ούτε να έχει ανασφάλιστο το όχημά του, είτε αυτό είναι αμάξι, είτε ένα μηχανάκι. Απλά οι οικονομικές συγκυρίες είναι περίεργες αυτή τη στιγμή και γι' αυτό το λόγο, αυτή είναι η εκτίμηση δική μου, υπάρχουν ανασφάλιστα οχήματα. Φυσικά ο άλλος έχει να ζυγίσει ο ανασφάλιστος αυτή τη στιγμή ένα πρόστιμο της τάξης των 500 ή των 250 ευρώ ανάλογα αν είναι αυτοκίνητο ή μηχανάκι, με το να κάνει μια ασφάλεια η οποία μπορεί να του κοστίσει από 20 ευρώ έως 200 ευρώ. Γιατί λέω 20 ευρώ, διότι πλέον υπάρχει και η δυνατότητα να ασφαλίσει κάποιο το όχημά του για ένα μήνα. Οπότε διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ανασφάλιστους και αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα τέλος πάντων να ασφαλιστούν. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ανασφάλιστο το επιβατικό αυτοκίνητό του, το αρχικό πρόστιμο θα είναι 250 ευρώ και θα έχει στη διάθεσή του 8 ημέρες για να προχωρήσει στην ασφάλιση του οχήματος. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, τότε το ποσό των 250 ευρώ, μετά το 8ήμερο θα φτάσει τα 500 ευρώ. Ήδη μάλλον έχουν ξεκινήσει διασταυρώσεις από το Υπουργείο. Και από η πληροφορία που έχουμε εμείς μέσω των ασφαλιστικών εταιριών ότι θα ξεκινήσουν να στέλνουν τα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων. Λοιπόν, το μέτρο θεωρώ, τα μέτρα αυτά τα άκουσαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Όντως στην περιοχή μας υπάρχουν πάρα πολλά ανασφάλιστα οχήματα. Κάτι το οποίο το θεωρώ είναι απόρρια της γενικότερης οικονομικής κρίσης. Κάποιοι πελάτες μας έχουν ξεκινήσει και ασφαλίζουν τα οχήματά τους, όμως σε πολύ μικρό ποσοστό θα έλεγα. Είναι η πλειοψηφία εξακολουθεί να έχει τα αυτοκίνητά τους ανασφάλιστα. Ναι.
Θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να σπρέψουν να ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά τους, γιατί τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Το πρόστιμο είναι 250 ευρώ. Λοιπόν, αν δεν το ασφαλίσεις 8 μέρες, είναι 500 ευρώ για τους διοκτήτες των επιβατικών οχημάτων, για τα φορτηγά είναι 1000 ευρώ και για τις μοτοσυκλέτες και τα μηχανάκια είναι 250 ευρώ. Λοιπόν, και υπάρχουν και κυρώσεις ποινικές με αφαίρεση της άδειας οδήγησης και κάποιους μήνες φυλάκιση, νομίζω ακριβώς. Ακολουθούν αφαίρεση πινακίδων, άδειες οδήγησης και ποινικές κυρώσεις που περιλαμβάνουν φυλάκιση από 2 μήνες έως 1 χρόνο. Όπως επισημαίνουν οι ασφαλιστές, αυτό έχει θορυβήσει ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, οι οποίοι το τελευταίο δεκαήμερο σπέβδουν να ασφαλίσουν τα οχήματά τους εκμεταλλευόμενοι τα κίνητρα που δίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για ασφάλιση, όπως κάλυψη μηνιαίου ή διμηνιαίου πακέτου με πολύ χαμηλότερες τιμές.